42 ετών και είναι ακόμη με την ιό. Έχουν γίνει 12 χρόνια άρα της υπέρτασης, 15 χρόνια υπερλιπιδεμία και έβγαλε και ζαχαροδιαβήτη. Μέτρια ρυθμισμένος δεν μπορεί να αποφύγει τις καταχρήσεις. Σήμερα πετυχαίνει στην ουσία με τη μέγιστη δόση των φαρμάκων 5 στις 10 φορές. Και βέβαια δεν είναι ευχαριστημένος, όπως έχουμε πει ήδη. Άρα τώρα έχει... Άμα του κάνουμε τρίπλεξ θα δούμε ότι όντως έχουν πέσει στα 19-21 από τα 30. Έτσι, 7 χρόνια μετά. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι πλέον έχει αλλάξει πολύ και η εικόνα στο τρίπλεξ του. Και έχουμε δύο επιλογές αφού έφυγαν τα χάπια από τη μέση. Τις ενέσεις και την πρόθεση. Πόσοι θα τους σύστηναν πρόθεση? Κανένας. Αυτή είναι μοναδική φωτογραφία που την έχω μόνο εγώ. Το πέος του τυθωνού δεν υπάρχει πουθενά, όσο και αν ψάξετε να το βρείτε αλλού. Που κάνει την ένεση. Ο Γιώργος Σαλπικίδης, που είναι υπεύθυνος του ανδρολογικού εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συνοδοιπόρος από την αρχή της πορείας μας με το Γεσάι, θα μας πει για την ευτυχία των εδοποιικών ενέσεων, γιατί θεωρώ ότι εμείς οι παλιοί είμαστε οι μόνοι που είχαμε κάποιες χιλιάδες ασθενών στα δύο μας γιατρία, 3, 4, 5 χιλιάδες είχα φτάσει να έχουμε με τις ενέσεις. Λοιπόν, και επίσης και κάτι άλλο. Ακριβώς για αυτό το λόγο έχουμε και μια τεράστια εμπειρία με τους πριαπισμούς. Μια φορά την εβδομάδα ξενυχτούσαμε, δεν υπήρχε θέμα με κάποιο πριαπισμό. Γιώργο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να με συγχωρήσετε από την αρχή. Έχω κάποιο πρόβλημα με τη φωνή μου, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με τον τυθωνό, αφού τα χάπια πλέον δεν τον βοηθούν. Πώς θα τον βοηθήσουμε με τις ενέσεις? Οι ενέσεις πλέον έχουν περάσει αρκετά χρόνια, τις έχουμε χρησιμοποιήσει. Πέρασε η εποχή όπου ερχόταν άρρωστος. Θυμάμαι εγώ όταν κάναμε ειδικότητα και μας έλεγε ότι έχει θετική δυσλειτουργία στα ιατρία, παρακαλούσαμε να μην ακούσουμε ποτέ αυτό το πρόβλημα, γιατί απλώς κοιτάγαμε το ταβάνι, δεν ξέραμε τι να πούμε. Εκεί. Λοιπόν, θεωρώ χρέος μου επομένως, μετά από την τρομερή αλλαγή που έγινε από την εποχή εκείνη της αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, να αναφέρω το ΒΥΡΑΚ, ο οποίος πρώτος δημοσίευσε μελέτη με την Παπαβερίνη και, και ακολούθως άλλοι ερευνητές όπως ο Μπράντλεϊ ήταν οι πρωτοπόροι, οι οποίοι μας βάλαν στο κομμάτι αυτό που σήμερα συζητάμε πλέον για χορήγηση από το στόμα και μάθαμε όλη την παθοφυσιολογία του μηχανισμού που λέγεται στήση. Θέλω να πω ορισμένα πάρα πολύ βασικά πράγματα για τα σειραγκώδη, για τον μηχανισμό της στήσης, χωρίς να θέλω να σας κουράσω. Τα σειραγκώδη είναι αγκία. Παλιότερα χαρακτηριστικά, το έχει πει ο κύριος Χατζηχρήστου, είναι αγκία τα οποία στη φάση της χάλασης, της ηρεμίας, το αίμα που περιέχουν και οι χαρακτήρες τους θυμίζουν φλέβα, ενώ στη φάση της στήσης θυμίζουν αρτηρία. Αυτά λοιπόν τα όργανα, αυτό το όργανο, τα σειραγκώδη, περίπου σε ποσοστό 50% αποτελούνται από λίες μυϊκές ίνες. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί μιλάμε για φάρμακα τα οποία προκαλούν μυοχάλαση ουσιαστικά. Τα υπόλοιπα συστατικά είναι στρώμα, κολαγόνο, ελαστικές ίνες, αρτηρίδια, φλεβίδια, νευρικές ίνες. Οι λίες μυϊκές ίνες είναι το πιο βασικό, γιατί αυτές θα χαλαρώσουν, εκεί θα γίνει ο κατακλυσμός από το αρτηριακό αίμα και εκεί θα γεμίσουν τα σειραγκώδη για να γίνει η στήση. Η ηλικία είναι ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, το ξέρουμε όλοι. Προϊούς της ηλικίας τι συμβαίνει? Ελαττώνονται οι νευρικές ίνες που περιέχουν συνθετάσει του οξυδίου του αζότου. Έχουμε ελάττωση του ποσοστού των λίων μυϊκών ινών μέσα στα σειραγκώδη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, σκεφτείτε, έναν τσαλακωμένο γκαζοτενεκέ να το γεμίσετε με νερό και να φουσκώσει. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Αν πάρετε ένα προφυλακτικό και το γεμίζετε με νερό, δεν ξέρω πότε θα σκάσει μετά από πόσα λίτρα νερό. Αυτή είναι η ελαστικότητα, αυτές είναι οι λίες μυϊκές ίνες. Και σύν της άλλης, προϊούς της ηλικίας έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία
των σχηματισμών αυτών στο συμπαθητικό. Υπάρχει συμπαθητικοτονία. Επομένως, μιλάμε για ένωση των σειραγωδών, η οποία θα προκύψει και από παθολογικές καταστάσεις που βλέπουμε εδώ, οι οποίες θα έχουν ως συνέπεια να μεταβληθεί η σύνθεση των ουσιών που φαίνονται στον πίνακα αυτών. Αυτές που ελαττώνονται, όπως το οξείδιο του αζότου, είναι βασικές, γιατί δεν θα επιτρέψουν τη χάλαση των λίων μυϊκών ινών, ενώ άλλες που μεγαλώνουν, όπως η ενδοθυλίνη, κατατείνουν προς τη σύσπαση των λίων μυϊκών ινών. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να παραβλαθεί ο μηχανισμός της φλεβικής σύγκλησης, δεν θα μπορέσει δηλαδή να εγκλωβιστεί το αίμα μέσα στα σειραγώδη και ως τελικό αποτέλεσμα τις διαταραχές της στήσης. Λοιπόν, τι είναι η στήση τελικά? Είναι μια ιστορία, ένα εργοστάσιο, παράγει κάποιο ερέθισμα, ξεκινάει ένας μηχανισμός, χρειάζεται ένα δίκτυο για να μεταφερθεί το ηλεκτρικό ρεύμα και να πάει στη λάμπα να έχουμε φως. Αν όμως η λάμπα είναι καμένη, δεν γίνεται τίποτε. Αν το εργοστάσιο χαλάσει, πάλι δεν γίνεται τίποτε. Εάν δουλεύει το εργοστάσιο, δουλεύει και η λάμπα, αν έχει χαλάσει το δίκτυο, πάλι δεν γίνεται τίποτε. Ριζική κυστεκτομή, ριζική προστατεκτομή. Και ερχόμαστε τώρα στην περίπτωση των σειραγωδών ενέσεων. Εάν η λάμπα δεν χαλάσει, μπορούμε να πάμε μια μπαταρία, να δώσουμε ρεύμα εδώ πέρα και να έχουμε φως. Αυτές είναι οι ενδοσυραγώδεις ενέσεις. Δηλαδή, η λάμπα δεν έχει χαλάσει, έχουν χαλάσει όλα τα υπόλοιπα και πάμε εμείς και δίνουμε την ουσία την ενδοσυραγώδη για να προκαλέσουμε στήση. Αυτά είναι τα φάρμακα και οι συνδυασμοί οι οποίοι έχουν γίνει κατά καιρούς με τελευταίον τον συνδυασμό των τριών φαρμάκων, το οποίο έχει επινοήσει, όπως είπε ο κύριος Χατζηχρήστου, ένας Εβραίος. Μπορεί αυτός θα μπορούσε να το σκεφτεί και να το κάνει. Λοιπόν, τώρα που ήμουνα στο τελευταίο AUA, είδα ένα τράιμιξ σε ζελέ, στην έκθεση των φαρμάκων. Ήταν ένα μικρό μαγαζάκι, είχε μια σύριγγα, με τα τρία φάρμακα έτοιμη τη δόση, στην άλλη σύριγγα είχε το ζελέ, τα ανακάτωνε έτσι, και το έβαζε μέσα στην ουρήθρα. Το ζελέ αυτό έμπαινε μέσα στην ουρήθρα. Έλεγε ότι έχει καλά αποτελέσματα. Δεν υπάρχουν μελέτες. Σας το λέω πληροφορικά, ούτε καν το έχω στην παρουσίαση. Με δύο λόγια μπορείτε να δείτε, θα πάρετε τις διαφάνειες, το κάθε φάρμακο χωριστά, χρονολογικά. Πρώτο ήταν η Παπαβερίνη, έχει την αποτελεσματικότητα αυτή που βλέπετε. Και η δόση από 20 έως 80 μιλιγκράμμ, η παρατεταμένη στήση. Δεν μπορούμε πάντα να μιλάμε για πριαπισμό, μπορούμε να λέμε και για παρατεταμένη στήση. Έφτανε το 5,1%, είχαμε προβλήματα με ίνωση και είχαμε ένα υψηλό ποσοστό απόρριψης. Μετά από την Παπαβερίνη μπήκε σε χρήση και η Φεντολαμίνη, η οποία είναι άλλη κατηγορία φαρμάκου. Είχε και αυτή ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι 70%. Βλέπετε τις δοσολογίες. Είχαμε προβλήματα και με αυτήν, παρατεταμένη στήση, είχαμε υψηλό ποσοστό. Όλα αυτά τα φάρμακα είχαν σαν κοινό χαρακτηριστικό. Ναι. Όχι μόνη τη, εννοεί σε συνδυασμό. Ναι, ναι. Να μην μπερδευτεί και κάνω φεντολαμίνη μόνο. Όχι, όχι, διότι είπαμε έχει άλλο μηχανισμό δράση, θα το δούμε παρακάτω αυτό. Ακριβώς. Είδαμε το συνδυασμό που είχε με την Παπαβερίνη. Τέλος, είχαμε την προσταγλανδίνη, η οποία ουσιαστικά ήταν το πρώτο φάρμακο το οποίο πήρε επισήμως έγκριση ως φάρμακο για αντιμετώπιση της θετικής λειτουργίας. Τα άλλα τα φάρμακα δεν έχουν ακόμη και σήμερα τέτοια ένδειξη για αντιμετώπιση της θετικής λειτουργίας. Βλέπετε τις δόσεις, οι δόσεις είναι εκπεφρασμένες σε μικρογραμμάρια και βλέπετε ότι τα ποσοστά πριαπισμού ή παρατεταμένη στήση είναι πάρα πολύ χαμηλά, όμως η διακοπή είναι ακόμη σε ψηλά επίπεδα και το άλγος επίσης σε πιο ψηλά επίπεδα από τους προηγούμενους συνδυασμούς. Τα χαρακτηριστικά επομένως της... Ναι. Παρακαλώ. Είχα ρωτήσει στον ΕΟΦ κατά πόσο δικαιούμαστε με αυτό που κάνουμε με τις ενέσεις. Και η απάντηση ήταν ότι δικαιούμαστε γιατί έχω πέρασει 20 χρόνια με δημοσιεύσεις κλινικής εμπειρίας. Λοιπόν, και η απάντηση είναι ότι είμαστε σε φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για πάρα πολλά χρόνια. Πρώτον, δεν έχουν πάρει ένδειξη μέσα στην κλινική πράξη. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από μελέτες που έχουν ξεπεράσει τα 20 χρόνια. Λοιπόν, είναι μια άλλη κατηγορία και δεν θεωρείται. Οπότε αυτό να το ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ.
Επομένως, η προσταγλαδή είναι το πρώτο φάρμακο που πήρε την έγκριση. Βλέπουμε ένα υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης, ένα υψηλό ποσοστό ικανοποίησης και συγχρόνως υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των συντρόφων.